είσαστε τώρα σε μια περίοδο που αρκετοί πολιτικοί δεν πολύ εμφανιζόμαστε. Δεν πολύ εμφανιζόσαστε. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή δεν ανήκω σε αυτήν την. Αισθάνομαι κυκλοφορώ άνετα. Ας πούμε, κάθε Κυριακή παίρνω τα παιδιά μου και πάω για ποδηλατάδα στο Συγκρού, στο δάσος Συγκρού. Μένω κοντά. Είναι μια έτσι πολύ ευχάριστη, ας το πούμε, ενασχόληση. Δεν αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να κυκλοφορώ στο δρόμο. Βγαίνω άνετα, βγαίνω ελεύθερα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ακούσω και μια κουβέντα παραπάνω. Και νομίζω ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αυτό που λέγαμε πριν, είναι απολύτως θεμητό. Να τραβήξουμε μια ξεκάθαρη γραμμή μεταξύ της διαφωνίας της πολιτικής και της φυσικής βίας και του προπυλακισμού. Διότι δυστυχώς σε προεκλογική περίοδο τα έχουμε δει και τα έχουμε βιώσει και αυτά. Αλλά όχι, εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι καμία ιδιαίτερη δυσκολία. Και για παράπονα εννοείται. Και για παράπονα και για σκέψεις. Και για διαμαρτυρία. Αλλά και για να χαιρετήσουν, έστω και αν αυτό μπορεί να ακούγεται. Να ακούγεται παράξενο. Ο κόσμος θέλει να, όταν δει τον πολιτικό απέναντί του και έχει μια ευκαιρία να του μιλήσει, θα το κάνει. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή δεν συναντάει κανείς κάποιο πολιτικό κάθε μέρα και αν έχει κάτι να του πει, θα το πει. Αλλά κατά κανόνα η δικιά μου προσωπική εμπειρία είναι ότι θα το πει ευγενικά και προσεκτικά. Να μην έχει επικοινωνία. Μπορεί να έχει παράπονο, αλλά για μένα πραγματικά οι φραστικοί προπλακισμοί είναι σαφώς, είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Και όταν κάποιος έχει κάτι να μου πει, θα μου το πει με ευγένεια και με αξιοπρέπεια. Εγώ δεν έχω γίνει επιχείρημα. Και με επιχείρημα. Καλά κάνει και κυκλοφορεί.